Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μεγάλο Σάββατο και είμαστε λίγες ώρες πριν την Ανάσταση. Ελπίζουμε όλο αυτό το διάστημα να σας κρατήσαμε μια καλή συντροφιά και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Γιατί σήμερα επιλέξαμε να είναι και η τελευταία εκπομπή μας για τη φετινή μας σεζόν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε ετοιμάσει μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Θα σας πάμε σε πρόσωπα τα οποία μας έχουν μιλήσει όλο αυτό το διάστημα στην εκπομπή μας. Θα σας πάμε και μέχρι στο opening του Villa Mercedes, αλλά και φυσικά στο πάρτι μας στο Senso. Να μην χάνουμε όμως χρόνο, ας πάμε να δούμε τα new faces που φιλοξενήθηκαν φέτος στην εκπομπή μας. Μετά από ένα χρόνο στο Senso για να παίξει μουσική και για να ραπάει για τους φίλους του κλαμπ. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και όλοι χόρεψαν σε urban ρυθμούς. Φυσικά εμείς δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από μια τόσο μεγάλη βραδιά και χορέψαμε και διασκεδάσαμε αλλά και μιλήσαμε με τον Ίβο που φέτος έχει κάνει ένα πολύ δυνατό comeback με πολύ μεγάλες συνεργασίες. Πάμε να δούμε αποκλειστικά πλάνα. Δεν είναι ο Κρίστη, δεν είναι ο Τζέι. Είναι ο Αμίγος ο μικρόφωνος θα λέει. Δεν είναι ο Κάνιο Βουέ, δεν είναι ο Τζάστη. Ούτε μοντέλος, ούτε δίνος σε προκάστη. Δεν είναι ο Μέλη, ούτε ο Αγγέλη. Ούτε μια ούτε αυτό που δεν είναι θέλει. Δεν είναι ο Κρίστη, ούτε ο Φιλάι. Αυτό που τόσα χρόνια το έχει κόβο να πάει. Εσύ ποιος είστε, εσύ ποια είστε. Σε ποια εσύ δεν θα πει ότι θα σκυλίστε. Εγώ τον κόσμο, τον σκυλίστε. Μόνο που τα κεράκια απειλούσαν τον ασκύλιστε. Χανιά! Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά. Πριν ένα χρόνο ακριβώς περίπου, Μεγάλη Τετάρτη πάλι ήταν πέρσι που μας είχες επισκεφτεί. Θυμάσαι καλά, ναι. Μεγάλη Τετάρτη, ναι, θυμάμαι, ναι. Πάρα πολύ καλά, ήμασταν πάμε, εδώ πάμε και πάλι. Πάμε να το σταθεροποιήσουμε, πάμε να το κάνουμε θεσμό εδώ πέρα με το Senso. Κάθε Μεγάλη Τετάρτη να κάνουμε αυτό το πάρτι μαζί. Τι καινούριο θα ακούσουμε σήμερα, τι δεν περιμένουμε. Σήμερα είναι ουσιαστικά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που κυκλοφορούμε επίσημα πλέον στο YouTube αλλά και σε όλα τα κανάλια της χώρας το νέο μας single video με τίτλο «Είσαι αλλού», «Going through» και «Jean Baptiste». Είναι το νέο μας single, ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα που παίζεται και σήμερα θα τα ακούσουμε και live. Δυνατό comeback, δυνατό, κάνει, ναι, μεγάλες συνεργασίες, πολύ και ρέμο, εντάξει, ναι. Δηλαδή, τι να πω. Πολύ δυναμικά. Πού θα εμφανίζεσαι φέτος, θα σας ακούμε. Αμέσως μετά από αυτό το event, αμέσως δηλαδή μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία προετοιμασίας και προβών για δύο μεγάλα project. Το ένα βασικό έτσι project το οποίο θα τρέξει μέσα στο καλοκαίρι είναι
η Going Through έτσι όπως δεν τους έχετε ξαναδεί ποτέ, δηλαδή live, με live μπάντα, όπως ακριβώς κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο με το MTV, Going Through MTV Unplugged. Κάπως έτσι είναι ουσιαστικά το ένα από τα δύο project, και το δεύτερο είναι οι συναυλίες με τον Αντώνη το Ρέμο, οι οποίες θα τρέξουν μέσα στο καλοκαίρι. Ρέμος και Going Through μαζί. Κάποιο καινούριο κομμάτι να περιμένουμε, είναι τώρα στα σκαριά. Πολλά πολλά καινούργια πράγματα. Εκτός από το single, το οποίο όπως σας είπα προηγουμένως έχει τον τίτλο «Είσαι αλλού», έχουμε και ένα καινούριο δίσκο, ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες μέρες και θα κυκλοφορήσει και αυτός γύρω στα τέλη Μαΐου. Θα δούμε στο καλοκαίρι. Πόσα κομμάτια? 12 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καινούργιο υλικό. Αλλά και τι είπε στην κάμερά μας ο Νίκος Βουρλιώτης. Καινούργιο υλικό και πολύ πολύ καινούργια συνεργασία. Ναι. Καλή συνεργασία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Να καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε και να πάμε μέσα να μας διασκεδάσει. Πάμε. Πάμε για διαφημίσεις, αλλά εσείς μην πάτε πουθενά, γιατί μόλις επιστρέψουμε έχουμε αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της χρονιάς, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα Gallup και φυσικά το opening στο Villa Mercedes και τέλος τα chill out party μας στο Senso. Για κάθε σημαντική στιγμή. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και όπως σας είπαμε και πριν, ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε αποσπάσματα από όλους τους επωνύμους που μίλησαν τη φετινή σεζόν στην εκπομπή μας. Και όπως θα θυμάστε, δεν είναι και λίγοι. Πάμε να δούμε. Στο σχήμα στις συναυλίες σου, είναι και ο γιος σου. Ο μικρός παίζει κιθάρα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Τα τρία τελευταία χρόνια είναι μαζί μου. Έχει το μικρόβιο δηλαδή. Μικρόβιο, ναι. Τον ιό. Πόσα χρόνια ασχολείται με τη μουσική? Από μικρός, από πολύ μικρός. Έχει επιχειρήσει να τραγουδήσει, τραγουδάει κιόλας, κάνει φωνητικά. Τραγουδάει κανονικά. Το έχεις γράψει? Όχι, τραγουδάει ξανά τραγούδια. Τραγουδάει με αγγλικό στίχο, δεν του αρέσουν τα ελληνικά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να το δούμε να τραγουδάει και τραγούδια σου? Προσπάθησα να τον βάλω να τραγουδήσει ελληνικά, αλλά ούτε του αρέσουν ούτε του ταιριάζουν στη φωνή. Του πάει ο αγγλικός στίχος, ο πιο punk στίχος και οι πιο punk μελωδίες. Τι του λες εσύ, πώς το συμβουλεύεις, θέλω να σου πω ότι... Αυτό που θέλω είναι να περνάει καλά και να... Τι σιγά μην του βάλω χέρι τώρα να ασχοληθεί και να κάνει καριέρα. Δεν θέλω να μπουν σε τέτοια φάση τα παιδιά μου. Θέλω να κυλήσει το πράγμα πολύ γλυκά. Δεν πιέζω να πιέσει το παιδί μου να γίνει γιατρός. Χριστός και Παναγία. Θα γίνει ό,τι θέλει και θα περνάει όσο καλύτερα μπορεί. Αυτό είναι που εγώ προσπαθούσα να περάσω στα παιδιά μου, γιατί ξαφνικά έγινε 46 χρονών και δεν κατάλαβα πότε. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περάσουμε στριμωγμένα και άσχημα. Μίλησε μου λίγο για τη συνεργασία σου με τη Δέσποινα Βανδύκη και την Ελικοκίνη. Ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα και με τις δύο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όταν μου έγινε η πρόταση, φυσικά αμέσως είπα ναι, γιατί ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί τους. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ, ήταν η πρώτη φορά. Είναι εκπληκτικές γυναίκες, εκπληκτικές συνεργάτηδες και μου έκανε εντύπωση πόσο απλές είναι και οι δύο, πόσο σωστές είναι στο θέμα της δουλειάς και νομίζω ότι θα ήθελα και στο μέλλον να συνεργαστώ ξανά μαζί τους. Τι αποκόμισες από αυτή τη συνεργασία? Αποκόμισα πάρα πολλά. Σας αφορά και το τραγούδι. Αποκόμισα πάρα πολλά. Ήταν η πρώτη φορά καταρχήν επειδή λόγω δουλειάς και εγώ επειδή δεν ήμουνα στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και να ξεκινήσω να τραγουδάω επαγγελματικά δεν είχα δει ποτέ τη Δέσποινα Βανδύ live. Ενώ την Έλλη Κοκκίνο την είχα δει, δεν έτυχε να δω ποτέ τη Δέσποινα Βανδύ live. Και δεν είχε συνεργαστεί, δεν την είχε δει. Και δεν την είχα δει κιόλας. Και θέλω να σου πω ότι έφυγα με τις πιο καλές εντυπώσεις, πραγματικά. Τώρα θα σε γυρίσω λίγο πίσω να θυμηθείς την πρώτη φορά που ήρθες στα Χανιά.
Την πρώτη φορά λοιπόν που έφτασες, και βέβαια είχαμε μιλήσει πριν και το κανονίζαμε και το είχαμε έτσι στο πρόγραμμα, αλλά όταν έφτασες εδώ, θέλω να μου πεις τις πρώτες εντυπώσεις σου. Πρώτη φορά που ήρθαμε στα Χανιά για ρεπορτάζ ήταν το Αγίου Πνεύματος, πέρσι. Ήμουνα λίγο, ξέρεις, φρικτός όσον αφορά στο τι θα συναντήσω, το πώς θα με αντιμετωπίσει ο κόσμος, γιατί βλέπανε ένα Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη στη Μύκονο, σε άλλα νησιά, δεν είχαν συνηθίσει την ιδέα, ξέρεις, ότι θα είναι η κάμερα του Σταρ εδώ στη Μύκονο, στα Χανιά, και θα κάνει... Δεν είχαν συνηθίσει την ιδέα ότι θα είναι το Σταρ στη Χανιά και όχι στη Μύκονο. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο για τον κόσμο. Ναι. Και αντιμετώπισα ένα πρόβλημα το πρώτο βράδυ που πήγα να κάνω διασκέδαση. Δεν μου μίλαγε κανένας. Δεν σου μίλαγε κανένας. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ώσπου ο κάμεραμάν μου εκείνη την ημέρα γύρισε και μου λέει, Νίκο, τι πάθαμε, τι έγινε. Δεν σου μιλάει άνθρωπος. Που υποτίθεται ότι μου μιλάνε εύκολα, κάνουμε χαβαλέ με τον κόσμο, περνάμε καλά. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πολύ απόλα. Και σκέφτηκα ότι υπάρχει ένα τραγούδι, το I Follow Rivers, που ξέρεις ότι είναι αγαπημένο μου. Και λέω, λοιπόν, ακολούθαμε. Και πήγαμε πάνω στο DJ, του λέω, το DJ φύγει από τη μέση. Μου λέει, τι να κάνω, φύγει από τη μέση. Ανεβαίνω πάνω στην κονσόλα και έχει παίζω μουσική και περνάω καλά. Ο κόσμος είδε ότι πέρασε καλά και μου μιλήσανε 10-15 άτομα. Περιμένανε όλοι να δούνε πώς θα παίξει το Star Channel το ρεπορτάζ από τα Χανιά. Όταν λοιπόν την επόμενη μέρα έπαιξε το ρεπορτάζ, το επόμενο βράδυ είχα το μικρόφωνο έτσι όπως το κατάστασε και περνάγανε μόνοι τους και μου μιλάγανε. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, πώς νιώθεις εσύ, τι είναι αυτό που σε θλίβει αυτή τη στιγμή. Αυτό που περνάμε. Κοίτα να δεις, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι η γενικότερη εικόνα και όλη αυτή η αίσθηση και η ψυχολογία που έχει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή η αβεβαιότητα για το αύριο νομίζω ότι δημιουργεί μια ανασφάλεια στον κόσμο, ο οποίος είτε έχει κάποια χρήματα ή δεν έχει, νιώθει την ίδια ανασφάλεια. Γιατί όσα και χρήματα να έχεις, αν πάρουμε αυτή την πλευρά των ανθρώπων που έχουν πολλά χρήματα, το να μην ξέρεις το τι θα συμβεί αύριο, μεθαύριο και να έχεις μια οικογένεια και να έχεις και παιδιά, δεν μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ψυχολογικά, ξέρεις ότι όλα πάνε καλά και δεν τρέχει τίποτα. Οπότε, φυσιολογικό είναι να είσαι μαζεμένος σε όλα σου τα έξοδα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα, δυστυχώς, και βλέπουμε ότι η ανεργία συνεχώς μεγαλώνει, αυξάνεται, ο κόσμος χάνει τις δουλειές του, έχουν ανακοινώσει ότι ο κόσμος θα απολυθεί από το δημόσιο κτλ. Κτλ. Οπότε, σίγουρα μόνο ευίωνα δεν είναι τα πράγματα, αλλά νομίζω αυτό που μπορούμε όλοι να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε θετικά. Δηλαδή όσο και δύσκολα να είναι, όσο και σκούρα να είναι τα πράγματα, να μην τα βλέπουμε μαύρα, να τα βλέπουμε γκρι, ας πούμε. Δύσκολα, αλλά... Ναι, το ξέρω ότι είναι δύσκολα, αλλά άμα είμαστε κι εμείς όλοι αυτή την ψυχολογία ότι είναι μαύρο και πω πω τι πάθαμε, νομίζω ότι δεν θα βγούμε ποτέ από αυτή την ψυχολογία. Πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο το βαρέλι, όπως έχουν πει και οι πολιτικοί, έφτασε στον πάτο. Ας ελπίσουμε να έχει φτάσει στον πάτο, γιατί όταν φτάνει στον πάτο... Δεν ξέρεις, εγώ αυτό λέω. Λένε όλοι φτάσουμε αυτό... στον πάτο και που δεν το ξέρεις ότι είσαι στον πάτο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε φτάσει όντως στον πάτο του βαρελιού, το μόνο καλό σε αυτήν την υπόθεση, γιατί είναι πώς το βλέπεις που λένε το ποτήρι, μισογεμάτο, μισοάδιο. Όταν φτάνεις κάπου που δεν πάει άλλο, κάτω, η μόνη δίωδος είναι το πάνω. Αυτό ισχύει νομίζω για, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά σε ό,τι και δουλειά να κάνεις, σε ό,τι ψυχολογική κατάσταση και να βρίσκεσαι. Όταν είσαι στη χειρότερη σου, θεωρείς ότι αυτό ήταν το χειρότερο. Οπότε πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε με θετική σκέψη και ενέργεια να πούμε ότι έχουμε δρόμο μόνο προς τα πάνω. Τι εφόδια σου έχει προσφέρει ο αθλητισμός στη μετέπειτα πορεία σου, γιατί τώρα ξέρουμε ότι ασχολείσαι και με το θέατρο, είσαι ηθοποιός, έχεις κάνει παρουσιαστής, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Τι εφόδια σου έχει προσφέρει ο αθλητισμός όσον αφορά αυτό? Ο αθλητισμός με έχει μάθει να παλεύω πάντα για το καλύτερο. Σίγουρα όλοι γνωρίζουμε ότι στον αθλητισμό υπάρχουν πιο πολλά... Υπάρχουν πάρα πολλές θυσίες και πάρα πολύ λίγες οι καλές οι στιγμές. Είσαι πειθαρχημένος, νομίζω. Είμαι πειθαρχημένος, έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Γενικώς, παράδειγμα, θα σου πω τώρα με τις πρόβες που κάναμε για το Taz Stage, τη μουσική σκηνή που έχουμε ξεκινήσει, όσες ώρες και αν περνούσαν, εγώ ήμουνα εκεί πέρα, δηλαδή, ξέρεις, το πάλευα, το προσπαθούσα. Γενικώς, αυτό με έχει μεθοδοτισμός, να παλεύω πάντα για το καλύτερο και να μην έχω, ρε παιδί μου, πολύ κοντινούς στόχους, δηλαδή να κοιτάω και λίγο πιο πέρα, να έχω μία υπομονή. Και να είμαι και λίγο, μ' αρέσει να συναγωνίζομαι, δηλαδή, να δεν μ' αρέσει τόσο ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, μ' αρέσει να αγωνιζόμαστε όλοι επί ίσης ώρες.
σε όποιον χώρο και αν βρίσκομαι. Σε συναντάμε στα Αστέρια, μαζί με τον Στέλιο Ρόκο. Και πες μου, πώς περνάτε εδώ? Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια καταπληκτική συνεργασία. Πιστεύω αυτό βγαίνει και στον κόσμο. Είναι έτσι από τις λιγοστές φορές που ερχόμαστε με πάρα πολύ χαμόγελο στη δουλειά. Mm-hmm. Και σε όλη τη διάρκεια, ακόμα και στο τέλος, μέχρι να φύγουμε, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με το Στέλιο? Προέκυψε, τον θαύμαζα πάντα και τώρα. Θεωρώ πως και ο ίδιος στρέφει κάτι ανάλογο για εμένα. Και έτσι συναντήθηκαν κάπου οι δρόμοι μας σε μια συναυλία και είπαμε γιατί όχι. Θέλω να σε γυρίσω έτσι κάποια χρόνια πίσω, να μου πεις από όταν ξεκίνησες με το τραγούδι, έτσι περιληπτικά λίγα πράγματα για σένα. Ήταν αρκετά τυχαίο, νομίζω, το γεγονός το ότι άρχισα να τραγουδάω. Με άκουσε ο πατέρας μου κάποια στιγμή, σαν interview ήταν δηλαδή, κάτι, ναι, σαν τεστ ήταν και για εκείνο και για μένα. Του είπα ότι θέλω να τραγουδήσω, χωρίς όμως να γνωρίζω αν έχω καλή φωνή, αν έχω καλή χρειά. Σε τι ηλικία ήταν, Γιάννη? Πρέπει να ήμουν. Πρέπει να τελειώνω το στρατιωτικό μου. Πρέπει να ήμουν γύρω στα 20 με 21, κάπου εκεί ήμουν. Με άκουσε. Μου είπε ότι είμαι έτοιμος περισσότερο από ό,τι περίμενε. Ότι θα μπορούσα να είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής. Και με πήρε μαζί του και άρχισε να ψήνομαι στη δουλειά. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια δεν έβγαινα καν στη σκηνή. Έκανα μόνο φωνητικά σε όλους, μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες. Και δειλά-δειλά είπα ένα τραγούδι μαζί του, μετά ένα δεύτερο και σιγά-σιγά άρχισα και τη δισκογραφία. Δηλαδή πάλι με τον ίδιο τρόπο όμως, δηλαδή ταπεινά και με πολύ αργά βήματα. Δηλαδή ένα τραγούδι μαζί του, ακόμα ένα τραγούδι μαζί του συν δύο μόνος μου και μετά το 98 πλέον κυκλοφόρησε η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά. Το μάθησα τα παιδιά. Ποια πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη συνταγή, να πω, ναι, να το πω έτσι λίγο πιο χαλαρά? Ναι. Για να πάει μια ομάδα καλά στο πρωινό. Συνταγή. Εγώ νομίζω ότι οι παρέες κάνουν απλά τη διαφορά. Η παρέα μου ιδέα. Ειλικρινά. Πάρω ότι είμαστε σε επιτυχημένες εκπομπές. Έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, έχει να κάνει με το κόνσεπτ της εκπομπής, με τα θέματα, νομίζω λίγο απ' όλα. Κάθε χρόνο που ξεκινάει πρωινό, ακούμε καλά. Θα γίνει ένα εναλλακτικό πρωινό. Εναλλακτικό, ναι, είναι να το κάνεις, να πάρεις ένα Boeing, να πας στα 33.000 πόδια, να είμαστε εμείς αεροσυνοδοί, να μαγειρεύει αργυρό, ναι, να φεύγει το μαλλί από τη βαρύτητα. Αυτό είναι εναλλακτικό. Κάτω με σε μάγκες. Αλλά επειδή εμείς δεν θέλουμε και τα αεροπλάνα, έτσι, εγώ δεν τα θέλω και πολύ, δεν υπάρχει το πρωινό. Είναι όπως το πρωινό σε ένα σπίτι. Τι εναλλακτικό, δηλαδή βγήκε ποτέ η μαμά με φλικ φλακ να δώσει το γάλα? Όχι, θα πάει. Έτσι. Όπως στις ζωές. Είναι μια συνήθεια τον κόσμο, είναι μια συνήθεια. Μα κάτι χαζά. Λέει, θα κάνετε εναλλακτικό. Εγώ στην αρχή όταν άκουσα ότι θα κάνουμε εναλλακτικό, λέω, θες γυρεύεις να μας κρεμάσουν από τίποτα τα βάνια, σαν τις μεκάτες. Λέγα να διαλέξεις θέατρο ή τηλεόραση ή κινηματογράφο, τι θα διάλεγε? Δεν θα διάλεγα κάτι από τα τρία, γιατί μου αρέσουν και τα τρία εξίσου. Έχουν μεγάλες διαφορές και μεγάλες ομοιότητες, γιατί άλλες δυσκολίες έχει το ένα, άλλες ευκολίες έχει το άλλο, άλλη μαγεία έχει το ένα, άλλη το άλλο. Το θέατρο σίγουρα είναι πιο δύσκολο, γιατί είσαι σε μια σκηνή δύο ώρες ολόκληρες, οπότε πρέπει εκεί ό,τι έχεις να κάνεις και ό,τι αξίζεις να το δει ακριβώς. Είναι ζωντανή η έκθεση. Ενώ η τηλεόραση, ναι, μεν έχει, είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, πολλές ώρες γυρίσματος, δηλαδή γυρίζεις, κάνεις γύρισμα 10 ώρες για 7-8 ωφέλιμα λεπτά τηλεοπτικά, έτσι. Αλλά και έχεις δυνατότητα να διορθώσεις, έχεις δυνατότητα να ξεκουραστείς και να δει ο άλλος το αποτέλεσμα που εσύ έχεις επιλέξει μέσα στο μοντάζ να δει ο θεατής. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι άλλες οι μαγείες, οπότε δεν θα έλεγα ότι έχω κάποια προτίμηση. Ήταν το 2008 όταν δημιουργήθηκε το συγκρότημα, ακριβώς. Κόκκινα Χαλιά. Έτσι, καταρχάς θέλω να μου πείτε τι συμβολίζει το όνομα. Κόκκινα Χαλιά. Πώς, ποιο ιδέα ήταν? Ήταν το Γιώργο Θεοφάνους. Λοιπόν, το κόκκινο συμβολίζει το πάθος μας για τη μουσική και το χαλί είναι ότι είμαστε πάρα πολύ προσγειωμένα άτομα και συμβολίζει αυτό την προσγείωση στο έδαφος. Την ταπεινότητα. Είπες Γιώργος Θεοφάνους, να πούμε λοιπόν ότι το 2009 λάβατε μέρος στο X-Factor. Πάρα πολύ. Όπου τα πήγατε και πάρα πολύ καλά, γιατί φτάσατε στον τελικό. Ακριβώς. Και βγήκατε τέταρτη. Έτσι, θέλω να μου πείτε καταρχάς τι σας πρόσφερε το παιχνίδι στη μετέπορία σας. Νομίζω ότι ήταν το εφαλτήριο βήμα για μας και σαφέστατα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, καταρχάς για να μπει σε μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και
να κάνεις τον ήρωα πραγματικότητα και αν όχι τον ήρωα, τουλάχιστον να κάνεις ένα πρώτο βήμα σε αυτό που λέγεται δισκογραφία και μάλιστα ελληνική δισκογραφία. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σταθερά τα τελευταία 3,5-4 χρόνια κάνουμε νομίζω αυτό που μπορούμε να κάνουμε και σαν μπάντα και σαν άνθρωποι. Και όπως είπε και λίγο νωρίτερα ο Αλέξανδρος, προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά τον πύχη όσον αφορά στην προσωπική μας ζωή και ψηλά τον πύχη όσον αφορά στη μουσική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω προσωπικά δηλαδή πιστεύω ότι μας διακρίνει. Τον κόσμο που έρχεται εδώ, εισπράζεται έτσι αυτό το πράγμα, δηλαδή έτσι η επιρροή όλης αυτής της κατάστασης φαίνεται. Εγώ ξέρω. Ή έρχονται εδώ και το διασκεδάζουν, είναι έξω καρδιά και είναι μπράβο, όλα καλά. Έχω διαπιστώσει. Στην αρχή, όταν πρωτοξεκινήσαν τα προβλήματα στη χώρα μας, ο κόσμος ήταν ασφιγμένος, ήταν, ξέρεις, προβληματισμένος. Τώρα πια είναι λίγο σαν να λένε... είναι μία ανατρέψιμη κατάσταση, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Οπότε ας βγω να το διασκεδάσω και τι θέλει ας γίνει. Έτσι ακριβώς είναι όπως έτσι είναι. Ναι, ναι. Μα όλοι το νιώθουμε αυτό, γιατί λέμε ότι τουλάχιστον όταν αποφασίσουμε να βγούμε, θα βγούμε να διασκεδάσουμε. Ακριβώς. Άρα είναι δύσκολο να το εισπράξει. Και εγώ ίδια στην αρχή έλεγα, πω Παναγία, ούτε με φτωχιά και αυτά, και τι θα κάνω, πώς θα ζήσω. Όταν καταλαβαίνεις ότι όλοι γύρω σου γίνονται φτωχοί και δεν είσαι μόνος σου στον τάκο, τότε παίρνεις τα πάνω σου. Λες, είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα φτωχοί, οπότε μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, από ποδηλάτης, πατινέρ. Ναι, εντάξει, έτυχε και αυτό. Μπήκαμε στο Dancing on Ice, κάναμε πατινάς εκεί που δεν είχαμε ιδέα δηλαδή. Νομίζω καλά πήγε. Μια χαρά. Το διασκεδάσαμε, μάθαμε πατινάζ, αν μη τι άλλο, λίγο παραπάνω από το κανονικό, εντάξει, γιατί κάναμε πολλές προπονήσεις και περάσαμε πολύ χρόνο στο παγοδρόμιο. Αλλά ήταν μια όμορφη εμπειρία. Για κορίτσια στις γυναίκες που μας βλέπουν και που θαυμάζουν το κορμί σου, περισσότερες από αυτές, γιατί εντάξει είναι και κάποιες άλλες. Κάτσε, δεν πειράζει, γυναίκες, δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρεις τώρα εσύ τι λένε, ενώ όπως ζήλια, εντάξει, δεν πειράζει. Τι θα ήθελες να τους συμβουλέψεις, ώστε μπορούν και θες να αποκτήσουν έναν άλλο κορμί? Κοίτα. Πάνω απ' όλα πρέπει να πίνεις πάρα πολύ νερό για να φεύγουν οι κατακαλύψεις από το σώμα σου. Να γυμνάζεσαι, ναι, να γυμνάζεσαι αρκετά. Και άμα δεν μπορείς δεν πειράζει. Και λίγο περπάτημα, δηλαδή να αποφύγεις το αμάξι και να πας στο περίπτερο. Να αποφύγεις το πολύ αλκοόλ. Πάρα πολύ σημαντικό, ακούτε. Το λατρεύω. Αλλά προσπαθώ τουλάχιστον να πίνω λίγο κρασί, ώστε να ξέρεις, να μην έχω και εγώ την αίσθηση. Μπράβο, ναι, και κάνει και καλό και στην καρδιά το κρασί. Όχι μόνο έχει τις λιγότερες θερμίδες. Να είναι ευτυχισμένες μέσα τους, ερωτευμένες, φαίνεται παντού και στο σώμα και στο πρόσωπο, σε όλα. Να αγαπάνε τον εαυτό τους. Αυτό, δεν θέλει κάτι άλλο. Και καλή ψυχολογική κατάσταση. Γιατί άμα είσαι όσο ωραία και να είσαι και σώμα, αν δεν είσαι καλά ψυχολογικά, δεν θα είναι. Τι είναι αυτό που σας δένει? Νομίζω ότι είμαστε πολύ ήρεμοι γενικά σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Θέλω να προφάει και δύο, έτσι σοβαρή, ντροπαλή, εγώ τα λέω αυτά. Το χιούμορ σίγουρα είναι ένας συνδετικός κρίκος, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα βρίσκουμε πάρα πολύ και σαν χαρακτήρες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι με τον Γιώργο έχω πάρα πολλά κοινά σαν χαρακτήρας. Μπορώ και επικοινωνώ μαζί του και για μένα είναι το α και το ω αυτό σε μια σχέση. Και πιστεύω ότι είμαστε και πολύ, πολύ ντόμπροι και αυτό είναι, ειδικά στη δουλειά μας, είναι κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα. Έχουμε κοινή οπτική απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή, έχει πολλές φορές να γίνει κάτι στραβό το οποίο να το παρατηρήσουμε και οι δύο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ότι αυτό είναι στραβό για αυτό το λόγο. Και να συμφωνήσουμε, ξέρεις, απλά στο τηλέφωνο. Τι ρες, είδες τι έγινε, ας πούμε. Και... Yeah. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Wipeout. Wipeout. Αλλά εντάξει. Είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι, είναι, αλλά δεν μπορώ να μην πω. Έχεις πολύ πλάκα. Το έχεις. Εγώ για σοβαρός πήγα κάτω, σοβαρό παρουσιαστής. Δείσανε απλά ναι, όλη η εξέλιξη στον Παναγιώτη. Οι παίκτες που φέρανε δεν είχαν υπόβαθρο. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση προκοπής. Οπότε το πήγαμε στο Θαβαλέ. Εντάξει, αναγκαστικά. Από τις πρώτες εκπομπές έχουμε διακρίνει ότι η συγκεκριμένη εκπομπή έχει διαφορετική προσέγγιση από αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα πρωινά. Έτσι ήταν και ο στόχος από την αρχή. Ο στόχος είναι πάμε και βλέπουμε. Δεν είχαμε. Ξέρεις, κάθε μέρα που περνάει. Προσαρμοζόμαστε, εξελισσόμαστε, διαμορφώνονται και η σχέση μας. Απλώς είπαμε να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Εμένα δεν είναι η θυματολογία μου αυτή που κατά βάση ασχολούμαστε, αλλά την αντιμετωπίζω με περιέργεια και ενδιαφέρον. Γιατί ασχολούμαι πολύ με την ενδοσιογραφία και με την ενημέρωση και όλα αυτά τα πράγματα.
πάντα με ενδιαφέραν και με ενδιαφέρουν. Αλλά εξής είναι ένα ωραίο καταφύγιο αυτό. Ναι. Είναι μια άμυνα, μια ωραία προστασία που μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο και με την παρέα που συντονιζόμαστε πολύ και έχουμε πολύ πλάκα μεταξύ μας, mm-hmm. και με τη Σύση και με την Κατερίνα και με τον Παύλο και με τη Χριστίνα, που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Αυτή η συγχώνευση λοιπόν και το μείγμα, το ανακάτεμα που γίνεται, mm-hmm. για όλα τα θέματα που πέφτουν στο τραπέζι έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Τελικά είναι πάρα πολύ επώνυμοι που μας μίλησαν. Πού να δεις πόσοι επώνυμοι θα διασκεδάσουν φέτος στο Villa Mercedes, που άνοιξε τις πόρτες του τη Μεγάλη Πέμπτη για να υποδεχτεί το καλοκαίρι. Καλά, περιττό να πω ότι γινόταν χαμός και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε κι εμείς από εκεί. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη? Λείπουμε εμείς από τέτοια μεγάλα γεγονότα? Ποτέ. Ξέρω πόσο πολύ διασκεδάσατε την Πέμπτη, αλλά μετά από αυτό που θα δείτε περισσότερο αποκλείεται. Ήταν το highlight της φετινής σεζόν. Η στιγμή που απαντάτε σε όλες τις κουλές ερωτήσεις που εμείς καρφιζόμαστε. Η ώρα του παιδιού λοιπόν, και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές από τον Γκάλοπ. Τον βλέπεις αυτό εκεί τον καφέ? Το από εδώ το φρέντζο. Ναι. Είναι δικό μου. Αφού δεν είσαι για τα εύκολα, θα σου κάνω δύσκολη τώρα και δεν ξέρω τι λες. Εσύ τράβαμε από κοντά, μην χάσεις. Αυτά είναι τα... αυτά. Αυτά είναι τα αυτά που τα λέμε κλατς, άραγε μπορεί να τα λέμε και κλατσο... Τα πράσα. Εσύ έπιασες τα πράσα. Α, εγώ νόμιζα τα πράσα τα χόρτα. Τι εργαλεία έχουν αυτά τα πράσα και πιάνουν συνέχεια κόσμο? Τι εργαλεία, από όχι δίχτυ λογικά. Τα πράσα. Σε ποιος τα πράσα? Δεν ξέρω, δεν τρώω πράσα.
Όχι. Μα ούτε με στρώμε. Ξεκίνησε, ξέρω εγώ, μια φορά πηγαίνανε διάφοροι τύποι και εκεί ήταν κάτι πράσα και τους πιάσανε μπροστά στα πράσα και από τότε έμεινε. Τι εργαλεία έχουν αυτά τα πράσα και πιάνουν συνέχεια εκεί κόσμο? Κόλλα. Κόλλα. Χρησιμοποιούν τα πράσα γιατί μας πιάσανε στα πράσα. Είναι μια κολλώδης ουσία. Κοντά. Αυτό είναι πιο εύκολο απ' τα άλλα, αλλά δεν θα το πατήσω. Κρατακρούτσα. Κρατακρούτσα. Πάλι δεν ξέρω. Πάλι απροετοίμαστο όπως άλλες. Μας κάνει πλάκα Θεός σήμερα. Δεν το πατάει γιατί παρά είναι εύκολο. Δύσκολο. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις πώς λέγεται αυτός που βάζει το δάχτυλο στην πρίζα. Το λέμε δημόσια. Πες το τώρα για να δούμε τι θα κάνουμε, ανάλογα τι θα πει, για πες. Λοιπόν, εγώ θα το πω στην καθαρεύουσα. Την καθαρεύουσα, μάλιστα. Είναι, αυτός λέγεται ενδοπαλαμικός πεοταλαντευτής. Αιδευτικά, να μην το πούμε ηλίθιο, να το πούμε χαζούλη. Γεια σου, είμαι η Στέλλα. Θέλω να μου πεις γιατί ο Donald Duck φοράει πετσέτα τα βγαίνει από το μπάνιο, ενώ... Πήγε το γατάκι. Πες μου! Την πολυθρόνα που σ' αρέσει να κάθεσαι, γιατί τη λένε πολυθρόνα να κάθεται μόνο ένας, να μου πεις! Έλα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς σε λένε? Δεν μπορώ να σου πω. Αχ, εντάξει, μου αρέσει αυτή η μυστικοπαθία. Λοιπόν, Λουκά. Θέλω να μου πεις γιατί ο Donald Duck όταν βγαίνει από τον μπάνιο φοράει πετσέτα ενώ όλες τις άλλες ώρες δεν φοράει παντελόνια. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι μεταξύ μένα και αυτού. Ο παπάς ο Παχής έφαγε παχιαφακή. Γιατί παπά φακή? Παχή. Ο παπάς ο Παχής. Γιατί παπά Παχή έφαγες? Πάχισα φακή. Στα λόγια μου έρχεσαι. Πολυθρόνα. Την πολυθρόνα ή τον Donald Duck? Γκάντλαντα τότε ανόρθιλο. Ανόρθιλο. Έλα, αφού την έχω πει την ερώτηση από το σπίτι. Έλα. Έλα, σου λέω, έλα. Δεν περνάς, κυρά Μαρία, δεν περνάς. Είναι πράσινο, το πατάμε και μας λέει καλημέρα. Πράσινο είναι. Πεζοδρόμιο. Εντάξει. Είσαι σίγουρη? Όχι, μου το είπανε. Ωραία. Έλα, απέντησέ μου. Το πεζοδρόμιο είναι. Είναι πράσινο το πεζοδρόμιο. Γιατί σου λέει καλημέρα. Ήτανε παγίδα. Ο Τσακ Νόρις είπε σοβαρέψου και ο Σοβάς ρεύτηκε. Ο Τσακ Νόρις είπε αναστήσου και η Άννα στήθηκε. Ο Τσακ Νόρις είπε υποσχέσου και ο ύπος χέστηκε. Τι μας κάνετε? Τι σας κάνουμε? Ο-ον. Φουφ. Εντάξει, το έχουμε. Πάμε για γκάλοπ. Γεια. Εκδρομή, ε. Όχι. Αλήθεια. Γαμώτη. Λοιπόν, ερώτηση. Θα μου απαντήσει ένας ένας όμως, όχι όλοι μαζί, γιατί μετά δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τι λέει ο καθένας, ξέρετε τα... Τι θα ρωτούσα? Τι έλεγα? Τραβάζεις τώρα? Σπρώχνω. Πού ρε, με ξεφτυλίσεις πάλι, άχρηστε. Τίποτα. 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 Εντάξει λοιπόν. Το λιμό να πω ότι ήταν από τις κορυφαίες ενότητες σεζόν. Καλά, μία από τις κορυφαίες επίσης ήταν και τα chill out party μας στο Σένσο. Καλύψαμε 29 συνεχόμενες Κυριακές. Κάθε μία μοναδική και όλες πολύ ξεχωριστές. Για ακόμα μία χρονιά μας αγκαλιάσατε και συνεχίζετε να μας αγκαλιάζετε, μιας και τα parties δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Την προηγούμενη Κυριακή επικρατούσε το διαχώρητο. Ο κόσμος έφτανε μέχρι έξω, το κέφι ήταν στα ύψη και ο καημένος ο Μπάμπης με τα βίας κατάφερε να τραβήξει μερικά πλάνα για το βίντεο που ακολουθεί. Βέβαια, παρόλα αυτά, είναι απολαυστικό.
Αν αυτό που είδατε έγινε την Κυριακή, δεν θα πω περισσότερα για το τι θα έχει να γίνει την Κυριακή του Πάσχα. Ένα θα πω μόνο. Αυτή την Κυριακή γιορτάζουμε 30 Κυριακές. Πριν το να πω ότι οι σούβλες θα πάρουν φωτιά λόγω της ημέρας, αλλά και φυσικά σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Όλοι οι δρόμοι αύριο λοιπόν οδηγούν στο Σένσο. Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση να έχετε, καλό Πάσχα και να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες και τους συντελεστές της εκπομπής και φυσικά εσάς για τη στήριξή σας και σας υποσχόμαστε ότι του χρόνου θα είμαστε και πάλι εδώ να σας χαρίζουμε μια ευχάριστη τηλεοπτική νότα. Ως τότε, καλό καλοκαίρι και καλά να περνάτε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω εσένα Ντίνα, να ευχαριστήσω και εγώ επίσης τους συντελεστές της εκπομπής, εσάς για τη στήριξή σας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, ευτυχισμένο Πάσχα και καλό καλοκαίρι. Και ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε έντονα. Ραντεβού πότε? Πότε? Του χρόνου. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εκεί κάπου. Δεν είναι του χρόνου, είναι σε λίγους μήνες πάλι. Έτσι, φιλάκια.